την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, το Φλεβάρι του 2022, και από την ημέρα που έγινε και το χτύπημα 7 Οκτωβρίου του 23 στην περιοχή εκεί στην Παλαιστίνη, το τρομοκρατικό της Χαμάς, ψάχνω δικό αυτούργο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται απλά έτσι για να γίνονται, δηλαδή θέλω να κάνω ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή τα έχω μαζί σου και θα τσακωθούμε και τέλος. Υπάρχουν αίτια, αφορμές, αιτιώδεις σύνδεσμοι μεταξύ τους και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Οι ηθικοί αυτούργοι δεν έχουν πατρίδα, όπως και το χρήμα δεν έχει πατρίδα, και μπορεί πράγματι να ξαφνιάζεσαι για τις υπόγειες διαδρομές που υπάρχουν επαφών και συμφερόντων, που φαινομενικά να είναι δικρουόμενες, αλλά πρακτικά να είναι ιδίων συμφερόντων. Θα πω, το ένα θέμα φέρνει το άλλο, να είναι ιστορικό γεγονός, πολύ γνωστό, ακόμα και στην πλατφόρμα Netflix μπορεί οποιοδήποτε να το δει σε ντοκιμαντέρ. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί Ναζί όπου έμπαιναν στις χώρες έπαιρναν από τα θησαυροφυλάκια το χρυσό. Το χρυσό το πήγαιναν στην Ελβετία, την ουδέτερη Ελβετία, η οποία έκανε το Κινέζο με το πολαϊκά, εκτός εισαγωγικών, ότι δεν ξέρει από πού προέρχονται αυτά. Αυτό το ξέραν και οι εμπόλεμες δυνάμεις, βέβαια. Μπράβο. Δίνανε λοιπόν στη Γερμανία ελβετικά φράγκα. Με τα ελβετικά φράγκα η Γερμανία αγόραζε πρώτες ύλες από τις χώρες με τις οποίες πολεμούσαν μεταξύ τους. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι από την αρχαιότητα, όπως λένε, η τραγική, η μεγαλύτερη πείσνα και η πιο ανήθικη ταυτόχρονα είναι ο πόλεμος. Του ανθρώπινου ιδίους είναι ο πόλεμος. Άρα λοιπόν, αναζητώντας τον ηθικό αυτούργο στην Ουκρανία, πέραν το ότι θέλουμε να επηρεάσουμε και να είμαστε κοντά γεωπολιτικά στην Ρωσία και να μην αφήσουμε τη Ρωσία να αναπτυχθεί για λόγους ενεργειακούς, μελλοντικούς, οικονομικούς κτλ. Πέραν αυτού, εδώ πέρα σαφώς υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια. Δηλαδή με τους ενεργειακούς δρόμους και με τους διατροφικούς δρόμους και τις τεράστιες εκτάσεις καλλιέργειας που έχει η Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή. Η Κεντρική Ασία, η λεγόμενη Heartland, όπως έλεγαν οι παλιοί γεωπολιτικοί αναλυτές, ο Μακίνδερ, ο Σπάικμαν, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, διότι η καρδιά της γης, δηλαδή, για να το πούμε έτσι. Heartland, ακριβώς. Είναι η πηγή της ενέργειας, του καθαρού ύδατος και τεράστιες αχανείς εκτάσεις, οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν, στέπες, με σύγχρονους τρόπους να καλλιεργηθούν και να φάει ο κόσμος ψωμάκι. Επίσης ξέρανε, διαπίστωναν, ότι η δημογραφική αύξηση του κόσμου θα ήταν προς αυτή την περιοχή και όχι προς τη Δύση. Και πράγματι, η αναλογία σήμερα είναι ένας δυτικός άνθρωπος, 6 μη δυτικοί. Επίσης ξέρανε ότι η απεικιοκρατία, η οποία έφερνε εισόδημα για να προωθηθεί ο πολιτισμός, τεχνολογία, η οπλική δύναμη των μεγάλων τότε δυνάμεων απεικιοκρατικών κατά των άλλων χωρών του παλιού τρίτου κόσμου. Των ευρωπαϊκών αυτοκρατηριών, το τονίσω. Ναι, οι οποίες ας πούμε τα απεικιοκρατικές και επιβλήθηκαν τον παλιό τρίτο κόσμο, ας ήταν πολύ πληθέστερος ο τρίτος κόσμος, τώρα πια έχει εξαλειφθεί αυτό, διότι ο παλιός τρίτος κόσμος, έχει ξυπνήσει να το πω έτσι, δεν δίνει τις πρώτες ύλες του, φτιάχνει ίδιο τεχνολογία, αυξάνεται δημογραφικά. Και αντιστράφησαν τα πράγματα. Ότι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι οι Κινέζοι. Έχουν αγοράσει δηλαδή όλα τα κτήματα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα θησαυροφυλάκια τους, όπως ξέρουμε, είναι σε χρήμα χειροπιαστό ή σε λογιστικές μονάδες. Σε χειροπιαστό χρήμα, σε δολάριο. Το έχουν όλο το δολάριο οι Κινέζοι. Πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δημόσιο χρέος από τη ΣΥΠΑ έχουν αγορασμένο οι Κινέζοι. Αυξάνονται πληθυσμιακά οι Ινδοί. Είδαμε τώρα ότι το Ιράν είναι στο παραένα, όχι στο παραπέντε, πια να γίνει πυρηνική δύναμη και με την έννοια των παλαιστικών πυράβλων, πυρηνικών κεφαλών. Η Ρωσία είδαμε ότι επί δύο χρόνια δεν έχει υποστεί τη ζημιά που ήλπιζαν με τα μέτρα, αντιθέτως η Δύση έχει πυροβολήσει, η Ευρώπη κυρίως, έχει πυροβολήσει τα πόδια της σε θέματα ενέργειας, ακρίβειας, τροφίμων και όλα τα σχετικά, το έχουμε υποστεί στη τσέπη μας. Και υπάρχει ένα τρίγωνο, ζωντανό έτσι, το οποίο για μένα έχει χαρακτηριστικά παγκοσμίου πολέμου, τα οποία ο παγκόσμιος πόλεμος δεν χαρακτηρίζεται παγκόσμιος όταν είναι ενεργεία, ούτε ο πρώτος χαρακτηρίστηκε παγκόσμιος όταν έτρεχε ως πόλεμος, ούτε ο δεύτερος. Οι ιστορικοί τους χαρακτηρίζουν παγκόσμιους εκ των υστέρων από το άθροισμα των γεγονότων. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι από το 2008 με το οικονομικό κράχ, το 10 και μετά όλα τα μνημόνια σε πολλές χώρες και σε εμάς, η πανδημία και ο πόλεμος με παγκόσμια χαρακτηριστικά που έχουμε στην Ουκρανία, όπου χτυπιέται η Ρωσία
στο πεδίο της Ουκρανίας με όλη τη Δύση, η οποία Δύση δίνει 3 εκατομμύρια πλέον όπλων για να μην σταματήσει αυτός ο πόλεμος, το Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Αρτσάχ, προχθές είχαμε και τα 109 χρόνια της γενοκτονίας των Αρμενίων, που είχα την τιμή να είμαι κεντρικός ομιλητής στην Αθήνα, το οποίο είναι ενεργό, αλλά δημόσια δεν το συζητάμε, που και εκεί πέρα έχουν γενοκτονηθεί εκ νέου, φεύγοντας από τα πατρογονικά τους 120.000 Αρμένοι, που κατεβαίνει το τόξο κάτω στο Ιράν, λεγόμενο το Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο, Χεσμπολάχ, Χαμάς, Παλαιστινιακό, μέχρι αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο και Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, με ενεργό και με απειλές, όπως ξέρουμε, στην Κίνα, στην Ταϊβάν, τη Βόρεια Κορέα κτλ., με 200 ενεργές σειράξεις ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει περίπτωση ο ιστορικός του μέλλοντος να μην χαρακτηρίσει αυτή την 15ετία τώρα που περνάμε και θα πάει για αρκετά χρόνια ακόμα ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πόλεμο, ακήρυχτο αλλά ενεργό. Ή συγκρούσει με παγκόσμιο αντίκτυπο. Ακριβώς. Αυτό είναι σίγουρο θα το πούνε οι ιστορικοί του μέλλοντος. Εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε ή φοβόμαστε τις έννοιες και τις λέξεις. Οι πόλεμοι πλέον δεν γίνονται μέσα. Για να νιώθουμε ότι είμαστε απ' έξω εμείς και να είμαστε ασφαλείς. Αλλά δεν είμαστε απ' έξω, είμαστε μέσα στο παιχνίδι κανονικότατα. Τώρα, ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος, έκανα αυτή τη μεγάλη. Για να φτάσουμε τώρα εδώ. Ο ηθικός αυτούργος, εγώ θεωρώ ότι ο μεγάλος ηθικός αυτούργος αυτή τη στιγμή, πέρα της ανθρώπινης ανοησίας, βλακείας, πλεονεξίας και όλα τα σχετικά, είναι οι μεγάλες εταιρείες παγκόσμια, οι οποίες δεν έχουν, όπως είπαμε, εθνικότητα, δηλαδή αν είναι Κινέζικες, Ρώσικες, Αμερικάνικες ή οτιδήποτε. Σε κάποιο τομέα, όπως είναι ενέργεια, υδρογονάνθρακες ή γενικά. Ακριβώς. Ναι, γενικά, ειδικά στην ενέργεια, εκεί παίζονται τεράστια παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα, το μέλλον το οποίο παίζεται έχει να κάνει με τον έλεγχο των πηγών ύδατος και τον έλεγχο των πηγών τροφής. Διότι το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στο μέλλον, το ξέρουμε όλοι, νομίζω το έλεγες και εσύ, Γιάννη, μου προηγουμένως, είναι το περιβάλλον. Ακριβώς. Δηλαδή, όποιος και να κερδίσει στο πόλεμο και να πούμε, κερδίσαμε, αυτά είναι τρίχες. Θα έχουν σκοτωθεί άνθρωποι τζάπα, χωρίς να ξέρουν γιατί σκοτώθηκαν. Αλλά το θέμα είναι ότι όλη η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει ασφυξία στο θέμα περιβάλλον. Δηλαδή, πού θα ζήσεις, όποιος και να έχει κερδίσει, πού θα ζήσεις. Θα ζήσουν σε ένα δυστοπικό περιβάλλον όσον αφορά την πολιτική εφαρμογή συστημάτων, οικονομικά, αλλά κυρίως θα είναι ανυπόφορο το κλίμα και το περιβάλλον της γης, το οποίο ερημοποιείται και αποστερούμαστε λίγο-λίγο τις πηγές ενέργειας, ύδατος και τροφής. Αυτό. Άρα αυτές οι πολυεθνικές, ιδιαίτερα στο τομέα της ενέργειας, πιέζουν το Ιράν πέρα από τα όρια και το Ιράν πιέζει, ας το πω, το προτεκτοράτο των εταιριών αυτών στην περιοχή, το Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς στα κιμπούτς του Νότιου Ισραήλ. Έχουμε την απάντηση, την καταστροφική, που τρομολόγησε όλα αυτά που ξέρουμε. Ακριβώς. Και έτσι έχουμε δηλαδή ένα ακορντεόν κατά κάποιο τρόπο. Οι περιφερειακοί παίκτες μεταξύ τους απλώς προβαίνουν σε εμφανείς ενέργειες τόσες όσες για να συντηρούν το μύθο, το ανίκητο και το ακλόνητο. Έτσι. Και το πιο ανήθικο σε αυτό που λέμε σε σχέση με τον πόλεμο είναι ότι τόσο οι Σαουδοάραβες, οι επιχειρηματίες που δεν θέλουν να μπλέκουν με τζιχαντισμό, όσο και οι Αμερικανοί πατούν το μάτι στο Ισραήλ λέγοντάς του, βγάλτε το φίδι από την τρύπα, εμείς σας λέμε σταμάτα, εσύ προχώρα, εδώ είμαστε. Σας στέλνουμε λεφτά και όπλα, σας στηρίζουμε διπλωματικά. Βγάλ το φίδι από την τρύπα, τελείωνε με Χαμάς και Σμπολά και τις ανομαλίες, άμα είναι τελείωνε και το καθεστώς των μουλάδων και των βρουρών της επανάστασης στο Ιράν, αλλά το Ιράν το θέλουμε, δεν θέλουμε να διαλυθεί και θέλουμε να γυρίσουμε στην κατάσταση άντε, δηλαδή επικοινωνίας Ιράν-Ισραήλ χερσαία. Και πότε έγινε το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου, 15 μέρες μετά την εμφάνιση του χάρτη αυτού από τον Νετανιάχου στον ΟΗΕ στις 22 Σεπτεμβρίου του 23, όπου εμφάνισε το χάρτη με μια κόκκινη γραμμή που τράβηξε με ένα μαρκαδόρο δημόσια. Υπάρχουν και τα πλάνα, τα έχω δημοσιεύσει και εγώ και φωτογραφίες, όπου λέει να η χερσαία επαφή η ενεργειακή που ξεκινάει από το Μουμπάι, Ιράν, περνάει μέσα από την Ιορδανία και φτάνει στο Ισραήλ σε ασφαλείς διαδρομές, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ, του Ομάν κάτω και την Ερυθρά Θάλασσα και την διόρυγα του Σουέζ.
ποιοι με το που το είδαν αυτό λένε αμάν τα συμφέροντά μας, πάνε κάποιοι άλλοι να μας τα αφήξουν, τα συμφέροντα κάποιων άλλων. Αυτή λοιπόν είναι η ηθική αυτούργη που δρομολόγησαν αυτό το χτύπημα για να φέρει σε τα γεγονότα. Και δεν θα ξεχάσω ότι καλεσμένος της Μάρας Ζαχαρέας στο σχετικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου του 2023, μου λέει: κύριε Σαφακόπουλε, πώς θα βλέπετε? Λέει: θα έχουμε ένα αναλογικό χτύπημα προς τη Χαμάς του Ισραήλ και θα επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση? Λέω: όχι. Δυστυχώς το Ισραήλ θα ισοπεδώσει ανελαίητα τη Γάζα. Δεν θα σταματήσει. Βρίσκεται σε ισοπεδωτικό ίστρο, αν θέλετε. Και θυμηθείτε την κουβέντα. Μα μου λέει: υπερβάλλεται. Δυστυχώς δεν υπερέβαλα και επαληθεύτηκα. Τώρα, η κατάληξη όμως αυτής της σύγκρουσης ποια θα είναι? Μπορεί, ας το πούμε, η μια ή άλλη πλευρά να κερδίσει, ή θα παγώσουν κάπου τη σύγκρουση μέχρι νεοτέρας? Κοιτάξτε, εμείς οι πολλοί. Και πόσο αυτό επηρεάζει εμάς? Και εδώ έρχομαι, αυτό έχει σημασία. Οι πολλοί θα θέλαμε να σταματήσει, τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Όμως ο κόσμος βρίσκεται σε ζυγοστάθμιση καινούργια. Και όποιος κάνει ζυγοστάθμιση έχει πέσει μέσα στη μηχανή εκεί και στα λάστιχα και στους κυλίνδρους και μουτζουρώνεται αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει αίμα και ακόμα φασαρίες. Θεωρώ λοιπόν ότι με την υποστήριξη και την ανοχή του Ισραήλ και των Αραβικών Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας, το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να βγάλει το φίδι από την τρύπα, όπως του λένε, δηλαδή να τελειώνει με Χαμάς και Χεζμπολάχ και Ιράν. Ιράν, ξαναλέω, με τους Μουλάδες και τη φρουρά της Φρουρούς Επανάστασης. Έχει ενεργοποιηθεί η κοινότητα των φιλοσαχικών αυτοεξόριστων στην Αμερική. Είναι πολύ είναι μεγάλη, είναι εκατομμύρια. Εκεί λοιπόν τώρα ενεργοποιείται ένας αντίποδας, αν θέλετε, Ιρανών, οι οποίοι θα θέλανε μια κατάσταση πριν το 79, δηλαδή μια πριν την... πιο... Ναι, μια την ανατροπή του σάπιου καθεστώτος του Σάχη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα συμφέροντα των Ρώσων και των Κινέζων μέσα στο Ιράν θα τα αφήσουν, συν οι ντόπιοι Ιρανοί φανατικοί. Άρα δεν είναι εύκολη εξίσωση και κάποιος να πει ότι θα λυθεί έτσι, δηλαδή υπέρ της Δύσης και του Ισραήλ. Άρα έχουμε μια σύγκρουση που θα εντείνεται και θα μαζεύεται, ναι, θα έχει, ναι, κορυφώσει και οι θέσεις. Ναι, όπως και η Ουκρανία. Όπως και η Ουκρανία. Άρα έχουμε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό σίγουρα περιβάλλον για έναν ορίζοντα χρονικό που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Και εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος της ηφηγενοποιήσεως, δηλαδή να ξαναγίνει η Ελλάδα άλλη μια φορά ηφηγένεια. Διότι στις κακέρα τη γεωπολιτική η Τουρκία είναι χρήσιμη στη Δύση ακόμα. Η ελληνική πολιτική και η διπλωματία και γενικώς ο δημόσιος διάλογος για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής νομίζω ότι ζει στο φαντασιακό του, όπως τα λέει ο Καστοριάδης. Εμείς φαντασιωνόμαστε πράγματα που πραγματικά δεν υφίστανται. Εγώ είμαι ρεαλιστής, όπως ξέρετε, της σκληρής ρεαλιστικής σχολής, σαν τον Μιρ Σάιμερ, τον καθηγητή των Αμερικανών της σχολής του Σικάγου. Αρέσει δεν αρέσει, τι να κάνουμε, είμαι ρεαλιστής και στην ιδιωτική μου ζωή προσωπικά και ως δάσκαλος, αλλά και στην αντιμετώπιση όταν μου ζητάνε το δημόσιο λόγο, λέγοντας θέματα που δεν αρέσουν, παρακινδυνευμένα να εκτεθώ αν δεν επαληθευτούν, αλλά δυστυχώς επαληθεύονται. Λοιπόν, θεωρώ ότι την Ελλάδα τη βλέπουν όπως απαξιωτικά μας αναφέρουν οι Τούρκοι. Πολύ συχνά, δηλαδή όταν σχολιάζουν οι Τούρκοι καλή ώρα όπως εμείς, οι αναλυτές, αλλά και οι πολιτικοί, για την Ελλάδα, μας αναφέρουν ως το Πουέρτο Ρίκο της Μεσογείου. Αυτό. 53η πολιτεία δηλαδή. Ναι, δηλαδή δεν είναι τιμητικό, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή το λένε απαξιωτικά για εμάς. Ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του Στρατηγικού Βάσης Τουρκίας λέει το χαϊδεμένο παιδί της Δύσης. Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρούν λοιπόν ότι δεν είμαστε άξιοι για τίποτα, γιατί απλώς μας χαϊδεύουν εκεί, είμαστε απλά τυχεροί, γιατί τους εξυπηρετούμε κάποια συμφέροντα, ενίοτε και θυσιαστικά ως άλλες υφηγένειες. Ότι η Τουρκία έχει μια αυτοκρατορική λογική, η οποία δεν υπαναχωρεί. Η Τουρκία είναι βαθιά αναθεωρητική, μάλιστα έχει και ονοματεπώνυμο. Λέγεται Ερντογανική Τουρκία, καθότι ο Ερντογάν μπήκε στα 22 χρόνια διοίκησης της Τουρκίας από το Μάρτιο του 2003. Άρα λοιπόν η Ερντογανική Τουρκία με το ονοματεπώνυμο είναι βαθιά αναθεωρητική με δύο προσωπία. Το ένα προσωπείο είναι το Αρκαντάς, δεν ξέρουμε τη θέση, τη λέξη την, που σημαίνει φίλος, και η άλλη είναι του Νταΐ, και αυτή την ξέρουμε, αυτό που
Και κοίτα να δεις όλη αυτή την, το υπόβαθρο, το ιδεολογικό, να θέλεις, το επεξεργάστηκε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, πρωθυπουργός χρηστικών, πρωθυπουργός του Ερντογάν, ο Νταβούτογλου, και στο τέλος αυτός έμεινε στη συνέχεια απ' έξω. Δηλαδή τα αξιοποίησε ο Ερντογάν, τον αξιοποίησε. Είναι πάει για τακτική των Οθωμανών Σουλτάνων που έχει ως πρότυπο ο Ερντογάν. Οι Σουλτάνοι, όλους αυτούς που τους δυνάμωναν, τους μεγάλωναν, τους δίδασκαν, τους κάνουν οι Σουλτάνους, ήταν οι πρώτοι τους οποίους εκαθάριζαν οι Σουλτάνοι. Γιατί εκαθάριζαν τους δασκάλους τους στην πολιτική, στην... Για να μην εκπαιδεύσουν και ανταγωνιστές. Για να μην ξέρουν τα τροτά τους και τους χτυπήσουν στα τροτά τους σημεία. Επομένως προτιμούσαν να έχουν καινούριους δορυφόρους, τους οποίους τους θαύμαζαν και δεν ξέραν και τα τροτά σημεία του κάθοντε Σουλτάνου. Ο δε κάθοντε Σουλτάνος δεν έδινε το δαχτυλίδι προκαταβολικά της διαδοχής. Κανονικά αλλά... μαφία δηλαδή. Ναι, μαφία, πολύ σωστή λέξη, έτσι. Και αλυσβερίσεις. Τι περιμένεις με όλα αυτά τώρα από την επίσκεψη Μητσοτάκη σε λίγες μέρες στην Άγκυρα? Άλλο ένα συγχωροχάρτη σε όσα κάνει η Τουρκία, όπως κάναμε στις 7 Δεκεμβρίου. Άλλο ένα χρονικό διάστημα κέρδους για την Τουρκία για να προετοιμάζεται στα οπλικά της συστήματα, προετοιμάζεται full, ήδη στο μέσο διάστημα σήκωσε το ΚΑΝ το αεροπλάνο, ό,τι και να κοροϊδεύουμε εμείς, σήκωσαν αεροπλάνο οι Τούρκοι, πέμπτης γενιάς της ΤΕΛ, έστω και με δανεική μηχανία. Τώρα, και να πάμε τώρα στο θέμα που άνοιξε, με τον κίνδυνο να εκλεγεί και ο Τραμπ, με την εισβολή της Ρωσίας, αυτή η κουβέντα για κοινή αμυντική παραγωγή αμυντικών εξοπλισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι αυτό που κάπου πρέπει να χρηματοδοτηθεί, η Ελλάδα τοποθετείται υπέρ, αυτό σημαίνει και κοινή αμυντική πολιτική, κοινή εξωτερική πολιτική, άρα κοινή γενικότερα πολιτική. Μπορούν να γίνουν αυτά, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον και στον οδικό χάρτη, τι σημαίνει για την Ελλάδα η κοινή εξωτερική πολιτική, δηλαδή η κατάργηση και του βέτου? Η εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μεν ως οικονομική ένωση, δεν κατόρθωσε και παρά το ευρώ να έχει μια ενιαία οικονομική πολιτική και να είμαστε όλοι σε ίδια επίπεδα. Υπάρχουν χώρες που ωφελούνται και χώρες που είναι παρίες, κακά τα ψέματα. Το ίδιο θα συμβεί και αν και εφόσον, γιατί οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν αυτό, να βοηθήσουν σε μια τέτοια πορεία. Πρέπει να την έχουμε ανάγκη στρατιωτικά την Αμερική. Εξάλλου, σας προστατεύω ως Ευρώπη μέσα από το ΝΑΤΟ. Και ως Ευρώπη ανήκετε στο ΝΑΤΟ, άρα είμαστε μαζί. Τι θέλετε κι άλλη δικιά σας οργάνωση αμυντική, όπου ενδέχεται να πάρει κεφάλι ένας άλλος ιστορικός εχθρός, οι Γερμανοί, στο θέμα το στρατιωτικό, και δεν ξέρουμε πού θα οδηγούσαν και αυτοί. Οι οποίοι, μην ξεχνάμε ότι πάντοτε τα βρίσκανε και με τους Ρώσους, δηλαδή τους εχθρούς των Άγγλων και των Αμερικανών διαχρονικά. Άρα λοιπόν πιθανολογώ ότι αυτό το πράγμα, έστω και αν εκπονείται, ουσιαστικά είναι πρακτικά αδύνατο να δημιουργηθεί, και αν δημιουργηθεί στα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν χώρες παρείες και ταχυτήτων. Η δε Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής θέσης που έχει, αυτό είναι αναπόδραστο, έχει ένα καλό και ένα κακό. Το κακό είναι ότι είναι η πρώτη γραμμή κρούσεις και αμήνης του δυτικού πολιτισμού διαχρονικά, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Και το καλό είναι ότι μας προστατεύουν μεν, αλλά για να μας προστατεύσουν πρέπει εμείς να κάνουμε 100% ό,τι μας ζητάνε. Δηλαδή, κάνε αυτό για να σε προστατεύσουν. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία μετέχει και αυτή στο ΝΑΤΟ όπως εμείς, μάλιστα πήγαμε την ίδια ημερομηνία το 1952, η Τουρκία λέει, ναι, είμαι στη συμμαχία για να σας προσφέρω συμμαχία, για να σας προσφέρω προστασία, να βγάλω το φίδι από την τρύπα που τα θέλετε για να σας κάνω τη βρώμικη δουλειά, ναι, αλλά θέλω αυτό το αντάλλαγμα. Και αν και εσείς ωφεληθείτε από αυτό που κάνω εγώ, καλώς. Αν δεν ωφεληθείτε, πρόβλημά σας. Η Ελλάδα στις συμμαχίες κάνει ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, παίρνει στις συμμαχίες οικονομικές, στρατιωτικές και λέει, βοηθάτε με και εγώ θα είμαι τόσο καλό παιδί που θα κάνω ό,τι θέλετε για να με βοηθάτε. Ακόμα και εις βάρος εθνικών μου συμφερόντων κάποιες. Ακριβώς. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λοιπόν... Είναι αυτό που λένε και οι Ευρωπαίοι, ότι μονίμως και στα οικονομικά είμαστε με απλωμένο χέρι. Είμαι αυτό και μάλιστα το έχω δει πάρα πολλές φορές και σε γελιογραφίες. Είναι οδυνηρό. Όπως επίσης ήταν για μένα πολύ στενάχωρο, επειδή παρακολουθώ κυρίως τον τουρκικό τύπο και τα βίντεο και τα σχόλια που κάνουν οι Τούρκοι σχολιαστές από κάτω. Ήταν πάρα πολύ στενάχωρο το 2015, το θυμόμαστε όλοι, με τα κλειστά ATMs που ήμασταν όλοι μπροστά, όλοι. Ο περισσότερος κόσμος μπροστά στα ATMs και έκλαιγε. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά. Αυτές οι σκηνές έπαιξαν στην Τουρκία απαξιωτικά, λέγοντας αυτός ο λαός που κλαίει την πρώτη μέρα που κλείσαν οι τράπεζες,
έχει κουράγιο να αντισταθεί αν πέφτουν και μπόμπες στο κεφάλι του. Αυτό ήταν πολύ οδυνηρό για μας που γνωρίζουμε τη γλώσσα και το βλέπαμε να παίζεται live από reporters Τούρκους. Αυτά βέβαια δεν ήταν να παρήγαγαν τα ελληνικά κανάλια, να παράγουν άλλα που ταιριάζουν στην εσωτερική προπαγάνδα, να το πούμε έτσι. Ναι, ακριβώς. Ήταν κόλαφος. Έτσι, οι Τούρκοι το βλέπαν αυτό, μας παίζανε για να μας γελιοποιήσουν ουσιαστικά. Και ήταν τρομερά στενάχωρο για μένα και για άλλους σαν και εμένα να το ζούμε και να το βλέπουμε. Απ' την άλλη μεριά, η Τουρκία έχει την εξής παραδοξότητα να έχει φτωχό κόσμο, φτωχό λαό, ο οποίος τέλος πάντων στη φτώχεια του, έστω και αν κλαίει που λέει ο λόγος, δεν πάνε τα κανάλια να το προβάλλουν. Δηλαδή τα ενίκο μη ενδύμο οι Τούρκοι. Φυλάγονται σε αυτά. Και απ' την άλλη μεριά έχουμε την εξής παραδοξότητα. Μια χώρα φτωχή με τέτοιο πληθωρισμό να είναι στους G20 και συγκεκριμένα να είναι G17. Τώρα πώς γίνεται να είσαι φτωχός και ταυτόχρονα στους G20, δεν ξέρω. Και η Ελλάδα να είναι, υποτίθεται ότι πάμε καλά, που δεν πάμε, γιατί η τσέπη μας το δείχνει ότι δεν πάμε καλά. Και από την άλλη μεριά, να είμαστε στην οικονομία του 20%. Υπάρχει ερμηνεία, γιατί όπως έλεγε και ο Άιμνος Γιώργης Παπανδρέου, οι αριθμοί ευημερούν, οι οποίοι σας είναι στο G20, αλλά οι άνθρωποι υποφέρουν. Είναι μια παραλλαγή αυτού. Τώρα, να σε ρωτήσω και κάτι. Πάμε για το Πάσχα εμείς. Οι Καθολικοί και οι Διαμαρτυρόμενοι το γιόρτασαν, οι Εβραίοι σε 2-24 ώρα. Οι Μουσουλμάνοι το δικό τους Μπαϊράμι, το δικό τους Ραμαζάνι το γιόρτασαν. Πες μου λίγο, αυτές οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, πόσο κοινό υπόβαθρο έχουν και πόσο περίπου ταυτίζονται αυτές οι εκδηλώσεις? Λοιπόν, πράγματι είναι. Ημερολογιακά πάντως συμπίπτουν, είναι περίπου κοντά. Ναι, γιατί οι γιορτές οι μεγάλες δεν ακολουθούν το ηλιακό ημερολόγιο, αλλά την παλιά παράδοση του σεληνιακού. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή η Σελήνη είναι, κάνει κύκλους 28 ημέρες, άρα λοιπόν υπάρχει μετατόπιση χρονική, γι' αυτό το λόγο είναι και κινητές οι γιορτές. Δεν πέφτουν ποτέ την ίδια περίοδο. Των μουσουλμάνων με ακόμα μεγαλύτερη απόκληση, των καθολικών και των ορθοδόξων με μικρότερη, αλλά ας πούμε φέτος είχαμε ένα μήνα διαφορά Πάσχα. Άλλες φορές είμαστε στη μια εβδομάδα. Εκτός από τους καθολικούς. Η απόσταση όμως τεβραϊκού και ορθόδοξου είναι σταθερή. Είναι σταθερή. Γιατί είναι κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μετακινείται αυτό. Ναι, και ακολουθούν την ίδια σελήνη. Ακριβώς. Δηλαδή, τη σελήνη. Είναι σε γρανίτη γραμμένες ημερομηνίες. Ακριβώς. Είναι μετά την Πανσέλινο του Απριλίου, την πρώτη Κυριακή. Οπότε η Πανσέλινος έγινε χθες προς. Αυτό όσον αφορά το χρονικό όριο του, τα ορίζοντά του. Όσον αφορά το περιεχόμενό του, όλα έχουν νηστεία, έχουν εξαγνισμό, μετάνια και φυσικά μετά γιορτή, νυχτάρ, τραπέζι. Ναι, ναι, ισχύουν αυτά. Αμαερίφια. Οι βιβλικές θρησκείες, όπως λέγονται, γιατί έχουν ξεπηδήσει και τρεις μέσα από τη βίβλο, ο Ιουδαϊσμός αρχικά, ο χριστιανισμός μετά και ο μωμεθανισμός, ο ισλαμισμός μετά, πράγματι έχουν αυτή την κοινή με μια άλλη αβραμικές θρησκείες, που σωστά και αυτό και ο δρόμος αυτός λέγεται αβραμικός. Που χάραξε ο Νετανιάχου λέγεται αβραμικός, της ειρήνης κτλ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως έχουν ένα διατάφτα. Το διατάφτα είναι στην μεν βιβλική εκδοχή του Ιουδαϊσμού. Είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντας αντί οδόντος. Δεν ξεχνάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Η δε απεισδεβασή, η Ιουδαϊκή ιστορία, οι Ιουδαίοι χτυπούσαν τους αντιπάλους τους, τους εχθρούς τους, μέσα στις δικές τους γιορτές, τις Ιουδαϊκές. Την ώρα δηλαδή που ο αντίπαλος νόμιζε ότι αυτοί δεν θα επιτεθούν και τι γιορτάζουν και τρώνε και πίνουν. Άρα λοιπόν. Ιησούς του Ναβί, χαρακτηριστικό. Βεβαίως, πάρα πολύ σωστά, μπράβο. Περιμένω λοιπόν αυτή την περίοδο του Πάσχα να γίνεται η μεγάλη προετοιμασία για το χτύπημα του Ισραήλ, δεν ξέρω πού θα χτυπήσει και πώς, αλλά το Πάσχα για αυτούς, το Πεσάχο όπως το λένε, σημαίνει πέρασμα και είναι το πέρασμα από τη δουλεία στην ελευθερία. Όταν έφυγαν περνώντας την Ερυθρά Θάλασσα από τους Αιγύπτιους για να ευελοδοθούν και να περιδιαβούν επί 40 χρόνια ψάχνουν και να κατακτήσουν την Χανάν. Λοιπόν, εκεί όταν βρήκανε τους αντιπάλους τους πολέμησαν. Τα ξαδέρφια και τα αδέρφια του. Ναι, μέχρι σε σχάτων ακριβώς ο φθαλμός. Γενοκτονίες. Ναι, και με τα αρχαία δεδομένα έτσι, ναι. Ο χριστιανισμός μετά μετατρέπει αυτό το μήνυμα ως Καινή Διαθήκη, ως μια νέα συμφωνία δηλαδή. Και λέει, όχι, όταν θα σε χτυπήσουν από τη μια μεριά γύρνα και το άλλο μάγουλο. Εν τούτης, δεν λέει πουθενά, και μας το δείχνει ο Χριστός, και στις παραβολές του κτλ. Και ειδικά όταν πήγε μέσα στο ναό και ανέτρεψε τον εμπόρον
τα τραπέζια που κάνανε οι Σαράφιδες εκεί, τις τραπεζικές συναλλαγές, ότι δεν είναι ο οίκος του πατέρα μου, ο οίκος εμπορίου. Και εδώ λοιπόν, ακόμα και στο χριστιανισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε δει στο όνομα του Χριστού να γίνονται μεγάλες γενοκτονίες από τους... Εδώ αυτό θα θέλω να πω. Από τους ηθαγενείς μέχρι τους πρώτους και τους δεύτερους. Τι έπραξε αυτό το πρόσωπο, είτε είναι ιστορικό είτε οτιδήποτε άλλο που λέγεται Ιησούς. Είτε είναι αερά εξέταση. Έτσι μας το μεταφέρουν οι επίγονοί του, είτε μέσα από τα Ευαγγέλια, επίσημα ή ανεπίσημα, και κυρίως ο Σαούλ, που είχε το ατύχημα πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό. Ο Σαούλ Παύλος, ναι. Ο Παύλος, κυρίως ο Παύλος. Οι επιστολές είναι αυτές που έχουν διαπαιδαγωγήσει σε μεγάλο βαθμό. Σωστό. Δηλαδή, υπάρχει μια φιλοσοφική προσέγγιση που λέει ο χριστιανισμός ότι είναι βασικά παυλιανισμός. Έτσι. Δηλαδή πως ο Παύλος είδε το χριστιανισμό. Πάντως στο όνομα του Χριστού έχουν γίνει χωρίς να φταίει. Σταυροφορίες βεβαίως. Σταυροφορίες, γενοκτονίες, ιερές. Καταστροφή αδελφών της Κωνσταντινούπολης. Τα πάντα, και εδώ το ξεπάτωμα στη γελοξία των Ιθαγενών όπου πήγανε οι χριστιανοί κονκουισταδόρες. Τώρα, από εκεί και πέρα το Ισλάμ ομοίως μπορεί πράγματι μέσα στις σούρες να αναφέρεται, ας πούμε, σε αγάπη και σε ανοχή στις άλλες αβραμικές θρησκείες. Εντούτοις, έχει και πάρα πολλά όμως κείμενα που είναι... Έχει κείμενα που είναι τζιχαντιστικά, ερμηνεύονται ως τέτοια, ως κόψιμο κεφαλίου η γλώσσα, και υπάρχουν και οι χαντίθ, πάνω από 5.000, που είναι οι ερμηνείες, αν θέλεις, και οι φετβάδες, οι γνωμοδοτήσεις του Ισλάμ, που ο κάθε μουλάς, ανά τους αιώνες, έγραφε και έλεγε ό,τι ήθελε. Επομένως, πολλές γενοκτονίες πάλι σκληρών μουσουλμάνων σε άλλους μουσουλμάνους, γιατί έχουν και μεταξύ τους χτυπηθεί άγρια. Μέχρι φτάνοντας, ας πούμε, το χτύπημα στον Μπατακλάν, όπου όταν πήγανε μέσα οι τζιχαντιστές και χτύπησαν τα παιδιά που διασκέδαζαν στον Μπατακλάν, δεν τα ρώταγαν αν είσαι χριστιανός, άθεος ή μουσουλμάνος, τους καθάρισαν όλους μαζικά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η ακραία εκμετάλλευση των θρησκείων, της αγάπης, από ανθρώπους που κάθε άλλο παρά αυτό πρεσβεύουν και είναι, πώς το λένε, κάνουν μια κατάχρηση των ενιών, ή στο όνομα των ενιών αυτών κάνουν το δικό τους υποκειμενισμό και καταχρηστική συμπεριφορά, ότι ο κόσμος είναι όπως είναι. Και από εκεί και πέρα να βάλεις μέσα και το χρήμα, την πλεονεξία, την ανοησία και λιθιότητα του ανθρωπίνου είδους να αυτοκαταστρέφεται. Εγώ τουλάχιστον, ξαναλέω, που είμαι ρεαλιστικής σχολής, και καλά σε εγώ, είμαι τελευταίος τροχός της αμάξης. Θα ξαναπάω στον Μισάιμερ, τον Αμερικανό, που είναι Αμερικανός, δεν είναι αναρχικός, ξέρω εγώ, ή κομμουνιστής, που είναι της σχολής του Σικάγου, που ξέρουμε τη σκέψη έχει η σχολή του Σικάγου, που είναι σκληρά ρεαλιστής, λέει και τα λάθη του κόσμου τα παγκόσμια, και τα λάθη της Αμερικής που έχει κάνει, και τα λάθη που κάνει η Αμερική παγκοσμίως, που έχουν τη μύτη της παντού, και ότι δεν μπορείς να φέρεις τη δημοκρατία και την ισότητα βομβαρδίζοντας και ισοπεδώντας τον άλλον. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.